Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Βλέπω ότι θέλετε οπωσδήποτε να μιλήσετε για τη Θεσσαλονίκη. Μου το είπατε και πριν κλείσουμε για διαφημίσεις. Για το πρόγραμμα Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Για τη Θεσσαλονίκη ως πόλη, ευχαρίστω θα μιλούσα, όχι, αλλά δεν το θέμα. Λέω για το πρόγραμμα. και καταλαβαίνω ότι αισθάνεστε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Μισό λεπτό. Θα ήμουν πραγματικά ευτυχής εάν μπορούσε να υλοποιηθεί. Έχει θετικά στοιχεία. Έχει, όλα είναι αναγκαία σε τελευταία ανάλυση. Ποιος δεν θέλει να δώσει λεφτά στον κόσμο? Ποιος δεν θέλει να δώσει πίσω μισθούς και συντάξεις? Ποιος δεν θέλει να δώσει μεγαλύτερες κοινωνικές παροχές, διευκολύνσεις? Μακάρι θα ήμουν πραγματικά ευτυχής και ας κεφαλαιοποιήσει πολιτικά όλο το όφελος ο κύριος Τσίπρας, ας είναι πρωθυπουργός για τα επόμενα 40 χρόνια ζωή να έχει ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα μου είναι ότι ξέρω μέσα από την διαπραγμάτευση, μέσα από τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και δεν μπορεί να γίνει γιατί θα μας γύρναγε πίσω στον απόλυτο δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Και στη τελευταία ανάλυση. Αν εξεύρει τους πόρους από τα άλλα που είπαμε δεν πριν. Κύριε Χατζηνικολάου, μας καταψήφισαν. Μας κατέκριναν. Δεν λέω μας αδίκησαν. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμούν την νοημοσύνη μας και τον πατριωτισμό μας. Εάν μπορούσαμε να τα πούμε αυτά προεκλογικά, εάν δεν είχαμε τον φραγμό ότι δεν πρέπει να λέμε ανακρίβειες, αλλά πρέπει να λέμε την αλήθεια, δεν θα τα είχαμε πει. Γιατί να αφήσουμε τον κύριο Τσίπρα να κερδίσει τις εκλογές με τόση άνεση, δίνοντας υποσχέσεις? Μακάρι να μπορούσαμε να τα πούμε. Ξέρετε τι λέει και μακάρι να μπορούσαν να γίνουν. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος λέει ας κάνει τα μισά. Όχι. Αρκούν και τα μισά, λέει ο κόσμος. Όχι. Σε σχέση με αυτό που ζήσαμε πέντε χρόνια τώρα. Γιατί εσείς βγήκατε τώρα με το χαρτί και λέτε. Εσείς, το κόμμα που πήρε 12% τον Ιούνιο του 2012. Είχατε πει αυτά. Τα κάνατε αυτά. Λοιπόν, εσείς είπατε 6, ο Σαμαράς είχε πει 18. Και ο κύριος Τσίπρας είπε 118. Είπε τα πάντα. Τα πάντα όλα. Τα πάντα σε όλους. Ό,τι θέλει ο καθένας. Θα δούμε. Ο μισό λεπτό. Τι θα εφαρμόσει και τι όχι. Αυτά δεν γίνονται. Και εμείς τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 θέλαμε να τα κάνουμε αυτά όλα. Και κάναμε ένα μεγάλο μέρος. Δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε όλα. Αλλά είχαμε πει πολύ λίγα πράγματα. Καμία σχέση δεν έχουν αυτά με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης έχει τεράστιο κόστος. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Σε πρωτογενή πόσο, Ελλήνα. 12 δις περίπου, υπολογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά άμα δείτε τι είπε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είναι 25. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Τώρα αυτό γυρίζουμε. Όμως ήταν και σαν πρακτική, δεν ήταν ωραίο. Ποιο? Το να βάζει η κυβέρνηση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεν έχει καμία σημασία. Να αποδομήσει. Και πείτε ότι δεν το κάνει το Γενικό Λογιστήριο. Τις εξαγγελίες του αντιπάλου. Το κάνουν οι οικονομολόγοι. Δεν είναι ωραίο. Θεσμικά είναι. Μισό λεπτό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κανονικά θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητο. Και να λέει την άποψή του αυτομάτως. Ναι, αλλά για όλους, όχι για μόνο όλους. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Για όλους. Γιατί το έκανε μόνο μα για το ΣΥΡΙΖΑ. Μα το κάνει για όλους. Το κάνει με τα δηλαδή νομοσχέδια. Δεν αξιολόγησε το 12 τις υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Εάν είχαν τη μορφή συγκεκριμένων παροχών, δηλαδή νομοσχεδίων, τα αξιολογεί. Λοιπόν, τώρα να πούμε το εξής. Δεν θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα της ΑΟΝΗ. Δεν θα εφαρμοστεί. Δεν μπορεί. Μακάρι σας λέω. Και ό,τι μπορέσει να δοθεί στον κόσμο είναι καλός. Καλώς καμωμένο. Όμως προσέξτε, δεν θα μπορέσει να δοθεί, κύριε Χατζηνικολάου, τίποτα περισσότερο από αυτό που θα δίναμε ούτως ή άλλως. Θέλω... Λόγω της χαλάρωσης των μέτρων. Διότι, γιατί κάναμε όλες τις θυσίες? Κάναμε όλες τις θυσίες για να φτάσουμε τώρα στην φάση της ανταπόδοσης, της ομαλοποίησης, της αποκατάστασης αδικιών και της επανεκκίνησης της οικονομίας. Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας ποιο είναι? Η ανεργία. Ιδίως η ανεργία των νέων. Πώς καταπολεμάς την ανεργία? Με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ και με τους Δήμους. Αυτά είναι μέτρα συμπληρωματικά προσωρινά. Με την ανάπτυξη. Ασπιρίνες. Με τις επενδύσεις. Μόνο με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Εάν δεν σταθεροποιηθεί η οικονομία, εάν δεν υπάρξει εμπιστοσύνη, αν δεν υπάρξει ομαλή σχέση με τις αγορές, με την Ευρώπη, με την διεθνή κοινότητα, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε επενδύσεις και Πρόεδρε, άρα θέσεις εργασίας και άρα αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ανεργίας. Άρα λοιπόν σας λέω, όπως έγινε η στροφή στο ζήτημα του χρέους, έτσι θα γίνει και η στροφή στο ζήτημα της παράτασης. Θα πάμε στο τέλος του μνημονίου, στην προληπτική πιστωτική γραμμή. Θα πάμε κανονικά όπως το είχαμε σχεδιάσει. Εμείς θα στηρίξουμε την κυβέρνηση
σε όλες τις διεθνείς κινήσεις της, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα γίνει αυτό. Η άλλη λογική είναι η λογική της ρήξης, της σύγκρουσης, της ανευθυνότητας και απομένει η ερώτησή σας και λέτε δεν έχουμε ύφεση, δεν έχουμε ανεργία, δεν έχουμε όλον τον καημό του ελληνικού λαού 5 χρόνια. Ναι, και σας λέω εγώ, με τι το συγκρίνετε αυτό. Ενώ ακούγαμε success story. Ναι, το συγκρίνατε, αφήστε το success story, είναι ιστορία πώς να το αφήσω. 14. Λέτε αφήστε, τότε μεγάλο... δεν είπατε αφήστε. Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, δεν είπατε πάμε αφήστε στο τότε, μεγάλο τότε, θέμα, μη συγχαίρουμε τα θέματα. Το θέμα είναι αν το 2010 μπορούσαμε να ακολουθήσουμε άλλη γραμμή. Εάν υπήρχε δρόμος, χωρίς θυσίες, χωρίς πόνο, χωρίς περικοπές. Υπήρχε. Όχι. Κανένας. Υπήρχε, πίστεψαν υπήρχε οι Κύπροι... τρόπος Όχι. να πετύχουμε ένα δεν καλύτερο υπήρχε. Αποτέλεσμα στη διαπραγμάτευση. Βεβαίως. Και το πετύχαμε. Για τον... παράδειγμα, με... κατηγορούν θα... πολύ τον Γιώργο Παπανδρέου ότι τότε και την κυβέρνησή σας, ναι. κατά συνέπεια, στην οποία ήσασταν μέλος κι εσείς και ηγετικός τέλος. Ναι, αλλά όχι στον Υπουργός Άμυνας. Της οικονομικής όχι, ήσασταν Υπουργός Άμυνας. Αλλά κατηγορούν την κυβέρνησή σας ότι αν, για παράδειγμα, έπρεπε να μιλήσει για δημοψήφισμα, έπρεπε να μιλήσει το 10. Σωστό. Πριν από το μνημόνιο. Σωστό. Ότι αν, για παράδειγμα, είχε κάνει την κίνηση, βέβαια, σε αυτό θα μου πείτε εγώ το πρότεινα, και είναι η αλήθεια, να πάει στη Βουλή με 180 ψήφους στο μνημόνιο, μπορεί να ήταν άλλη όλη η εξέλιξη Βεβαίως. Στη συνέχεια. Ναι, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Και πάντως η αίσθηση που είχαμε, και κλείνω κύριε Πρόεδρε για να σχολιάσετε, ήταν ότι από το λεφτά υπάρχουν, φτάσαμε στο Καστελόριζο μέσα σε 6-7 μήνες με έναν τρόπο ο οποίος ήταν τραυματικός. Δηλαδή με έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση, οι οποίοι έμοιαζαν να έχουν ψυχολογικό πρόβλημα γιατί δεν μπορούσαν να γεφυρώσουν ναι. το λεφτά υπάρχουν με την πραγματικότητα που βρήκανε αυτό μπροστά αυτό είναι τους. Τώρα ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και για την οποία πραγματικότητα ο Προβόπουλος είπε τον είχα ενημερώσει. Για τη νέα κυβέρνηση. Ακούστε τώρα. Μ' είχατε ρωτήσει ποιος φταίει περισσότερο, ο κύριος Καραμαλής ή ο κύριος Παπανδρέου. Προφανώς φταίει ο κύριος Καραμαλής για τον εκτροχιασμό. Διότι τα ο δεδομένα... ίδιος λέει ότι δεν είναι στο βαθμό μισόλεπτο, που έφτασε μισόλεπτο, το Μάιο μισόλεπτο, που πήγαμε στο Καστελόριζο. Για την κατάσταση, λέει δηλαδή για ότι την... αν η κυβέρνηση που ανέλαβε δεν καθόταν 6 μήνες και κοίταζε το ταβάνι εντάξει. και μοίραζε χρήματα... Εγώ να το δεχθώ και αυτό. Αλλά επίσης... Αν και είχε δανειστεί παραπάνω τον Ιανουάριο... Κύριε Χατζηνικολάου, να το δεχθώ και αυτό. Αλλά θυμάστε όταν ξέσπασε η παγκόσμια κρίση το 2007-2008... Τι έλεγε ο τότε Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Αλογοσκούφης. Μη φοβάστε, η Ελλάδα είναι μία όαση μέσα στην παγκόσμια κρίση. Το αποτέλεσμα είναι να μην ληφθούν μέτρα καθόλου. Άρα υπάρχει τεράστια ευθύνη της περίοδου 2004-2009. Και ιδίως της περίοδου, διακυβέρνησης 2007-2009. Εσείς δεν τα βλέπατε αυτά. Βεβαίως και βγήκατε και είπατε. Και αν δείτε... Και βγήκατε και είπατε... Ποιος το είπε. Το Πασόκ. Ποιος. Λεφτά υπάρχουν. Δεν υπόθηκε αυτό, αλλά έτσι εισπράχθηκε από τον κόσμο. Εάν δείτε τις ομιλίες τις δικές μου, θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή ο καθένας έχει και την ατομική του ευθύνη. Θα δείτε τις δικές μου ομιλίες τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, προεκλογικά του 2009, να μιλάω με τον τρόπο που μιλάω και τώρα. Και κύριε Πρόεδρε, τώρα. Να σας πω κάτι. Ναι. Θα με συγχωρήσετε και πετάξτε το σχόλιο μου στον κάλαθο των αχρήστων. Σημασία έχει αν κανείς ακούγοντας κάτι που είναι κόντρα στα πιστεύω του, βγαίνει και το λέει. Ναι, το έχω πει. Δηλαδή, το έχω πει. Πότε είπατε και στην προεκλογική εκστρατεία απολύτως. Του 9 απολύτως. Ότι είναι λάθος απολύτως, το λεφτά αλλά υπάρχουν. Ξέρετε τι γίνεται. Είπατε ότι είναι ξέρετε λάθος πώς το λεφτά λειτουργεί, υπάρχουν. Ξέρετε πώς λειτουργεί η επικοινωνία στην Δεν Ελλάδα. Δεν το θυμούμαι εγώ. Η επικοινωνία στην Ελλάδα λειτουργεί με βάση τους ήρωες και τους εκλεκτούς της ημέρας. Το 2004 ήταν ήρωας και εκλεκτός της ημέρας ο κύριος Καραμαλής. Το 2009 ο κύριος Παπανδρέου. Το 2012 ο κύριος Σαμαράς. Το 2015 ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης. Δεν ακούν κανέναν άλλον. Και δεν έτυχε να ανήκω σε αυτόν τον κύκλο των ανθρώπων που έζησαν την άνεση να είναι οι εκλεκτοί και οι ήρωες της ημέρας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έλεγα το λόγο μου με εντυμότητα και αλήθεια. Πάντα. Από οποιαδήποτε θέση. Όπως θα κάνω και όταν πάψω σε λίγο να είμαι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ενεργός πολιτικός με την έννοια αυτή. Πάντως εδώ λέγεται προσέξτε, ότι για παράδειγμα πείραξε η κυβέρνηση Παπανδρέου μέσω της Ελστάτ τους αριθμούς. Είδατε.
για να εμφανίσει μια κατάσταση. Είδατε και το πιστεύει αυτό ο κόσμος. Το πιστεύει. Με συγχωρείτε. Ο εισαγγελέας όμως καλεί πλέον τον κύριο Γεωργίου. Εντάξει, αλλά καλεί τον κύριο Γεωργίου ο εισαγγελέας. Άνοιξε το θέμα. Όταν λοιπόν υπάρχουν. Ο Στρος-Καν είπε. Και το έπαιξα εδώ στην εκπομπή με τον κύριο Παπανδρέου, ότι ο κύριος Παπανδρέου μιλούσε από το καλοκαίρι μαζί του για ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν θα απολογηθώ ούτε για τον Καραμαλή, ούτε για τον Παπανδρέου, ούτε για τον Σαμαρά. Έτσι. Πάντως, έχετε απέναντί σας κάποιον το νούμερο 2 του ΠΑΣΟΚ τότε, όπως ήσασταν και το νούμερο 2 της κυβέρνησης Σαμαρά στη συνέχεια. Όχι. Ποτέ. Αντιπρόεδρε. Ήμουν εκτός πυρήνα και ποτέ δεν μου έχουν συγχωρέσει τίποτα. Το έχετε δει προσφάτως. Τίποτα δεν συγχωρήθηκε. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε. Δηλαδή δεν συγχωρέθηκε το 2007, έτσι. Και η διεκδίκηση της αρχηγίας του ΠΑΣΟ. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου. Οι εκλεκτοί της ημέρας και της ώρας δίνουν και στον ελληνικό λαό τη δυνατότητα να χαρεί και πρέπει ο ελληνικός λαός να έχει στιγμές ανάτασης, χαράς, αισιοδοξίας. Μακάρι αυτό να το χρησιμοποιήσουμε για κάτι καλό εθνικά, σε σχέση με το εθνικό συμφέρον. Αυτό λοιπόν το οποίο θα συμβεί τώρα, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι ή η ρήξη, η οποία θα ήταν ολέθρια, ή ο συμβιβασμός. Ο συμβιβασμός θα φέρει την κυβέρνηση στην εθνική στρατηγική που έχουμε προδιαγράψει και αυτό είναι κάτι πολύ καλό και σε αυτό θα στηρίξουμε όλοι, αλλά αυτό βέβαια δεν επιτρέπει την εφαρμογή του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Κύριε Πρόεδρε, τόσο απλά. Σύμφωνοι. Λοιπόν, καταγράφηκε η άποψή σας. Θέλω να σας ρωτήσω. Αλλά σας έχω σας μια λέω, φράση σας μακάρι, εδώ. Μακάρι να μπορέσουν να γίνουν όλα τα καλύτερα πράγματα. Εμείς, εάν βρεθεί χαραμάδα φωτός να γίνει κάτι καλύτερο από αυτό, θα το στηρίξουμε πάση δυνάμει. Μάλιστα. Το καταγράφουμε αυτό. Τώρα, διάβασα σε μια ομιλία σας τώρα, των τελευταίων ημερών, να λέτε το 2015. Δεν το χειρίζεσαι ως κακέκτυπο του 1981. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω τι εννοείτε. Εννοώ κυρίως τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ναι, έχετε μία αίσθηση να το ρωτήσω, γιατί είναι κάτι που συζητείτε ευρέως. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας μιμείται εντός εισαγωγικών τον Ανδρέα Παπανδρέου. ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιμείται το ΠΑΣΟΚ του 1981. Ότι προσπαθεί να μιμηθεί το ΠΑΣΟΚ του 1981 είναι προφανές. Είναι προφανές. Διότι λέτε. Αξιοποιεί, δεν λέω εκμεταλλεύεται, αξιοποιεί και μία αντίληψη που εμείς έχουμε καλλιεργήσει σε πολλούς ανθρώπους, σε πολλές κοινωνικές δυνάμεις, σε πολλά στρώματα, ότι αν δεν υπάρχουν παροχές, δεν υπάρχει πολιτική, ότι πρέπει να πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο. Αυτό ήταν και η δική μας πεποίθηση. Αλλά το 2010 έπρεπε να γίνει μία στάθμιση ιστορικού χαρακτήρα. Ή θα μπαίναμε σε έναν δρόμο σκληρών θυσιών για να γλιτώσουμε το 70% του κεκτημένου μας, θυσιάζοντας το 30% περίπου, ή θα πηγαίναμε στην ασύντακτη χρεοκοπία και θα χάναμε το 90%. Τον Παπανδρέου. Μισό λεπτό, έχει σημασία αυτό. Γιατί δεν μπορεί να συγκρίνεις τις θυσίες με αυτό που είχες το 2009. Πρέπει να συγκρίνεις τις θυσίες με αυτό που θα συνέβαινε αν ακολουθούσες το δρόμο της μετοπικής ρήξης και της ασύνταχτης χρεοκοπίας. Οι Κύπροι, ο κύριος Τσίπρας ήταν σήμερα στην Κύπρο, οι Κύπροι το κάνουν αυτό για λίγες μέρες. Είπαν απορρίπτουμε το πλάνο Α γιατί υπάρχει το πλάνο Β. Πήγε ο τότε Υπουργός Οικονομικών κατά έναν τρόπο, θα έλεγα, δραματικό στην Μόσχα. Το θυμάμαι. Περίμενε επί μέρες να πάρει δάνειο 2 δισεκατομμυρίων, δεν πήρε και ο κύριος Παπανδρέου είχε πάει στη Μόσχα και του είπε τότε ο κύριος Μεντιγέντεφ να πάτε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτό είπαν και στους Κύπριους και ορθώς. Οι ίδιοι οι Ρώσοι ήταν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο κύριος Τόμψεν, ο περιβόητος, στο γραφείο Μόσχας του Δουνουτού ήταν επί χρόνια. Έτσι, όπως συνέβη και με την Ουκρανία που πήγε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Φιλανδία πήγε. Όλες οι χώρες έχουν πάει κάποιες στιγμές. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ότι οι Κύπροι όταν πήγαν στο πλάνο Β είδαν ότι είναι πολύ χειρότερο. Ξέρετε πώς έγινε το πλάνο Β. Μία ωραία Πέμπτη, κάθε δεύτερη Πέμπτη συνεδριάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μία ωραία Πέμπτη είπε ο Ντράγκη, τώρα θα κόψουμε το ELA στις Κυπριακές Τράπεζες. Και έτσι κατέρευσε το σύστημα. Τόσο απλά. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί και δεν θα συμβεί. Μάλιστα. Και θα στηρίξουμε την κυβέρνηση για να μην συμβεί.
Ο κύριος Παπανδρέου λέει ότι τον αδειάσατε στο θέμα του δημοψηφίσματος. Εντάξει, όχι. Να απαντήσω. Ναι. Ναι. Δηλαδή, λοιπόν, ακούστε, ότι ενώ αρχικά απαντώ για το λόγους, στηρίξατε... Απαντώ για λόγους ιστορικούς. Την επόμενη μέρα απαντώ για λόγους του τραβήξατε ιστορικούς, το χαλί. Επειδή θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή... Και βέβαια λέει ότι ρίξατε και την κυβέρνησή του. Αυτή και εκπομπή... ο λόγος που σας ρωτώ είναι ότι πριν από 2-3 εβδομάδες ήταν εδώ ο κύριος Παπανδρέου. Υπάρχει μια διαφορά βέβαια. Ότι ο κύριος Παπανδρέου ήρθε εδώ προεκλογικά, ενώ εγώ μετεκλογικά. Ναι. Εμείς σας είχαμε καλέσει πάντως. Σας είχαμε καλέσει. Δεν πειράζει. Ακούστε να σας πω. Για λόγους ιστορικούς. Γιατί πρέπει να μένουν μαγνητοσκοπημένες οι εκπομπές. Επίσης, μην είστε πάντα βέβαιος ότι μια προεκλογική εμφάνιση κάνει καλό. Αυτό να το δεχθώ. Είναι σχετικό αυτό. Αυτό να το δεχθώ ευχαρίστως. Λοιπόν, ακούστε. Ο κύριος Παπανδρέου δεν με είχε ενημερώσει για το δημοψήφισμα. Ενώ συναντήθηκε μαζί. Σας ευνηδίασε δηλαδή. Απολύτως. Όχι μόνο με ευνηδίασε. Αλλά την προηγούμενη μέρα μου ανακοίνωσε ότι θα ζητήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης, ναι, και συμφώνησα. Στη Βουλή. Στη Βουλή, όπως και το κάναμε, ναι, αλλά δεν μου είπε ότι θα ζητήσει δημοψήφισμα. Έχουμε ανταλλάξει ηλεκτρονική αλληλογραφία για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν γραπτές αποδείξεις όλων των πραγμάτων. Αυτό που μου λέτε είναι σοβαρό. Όταν λοιπόν ακούω στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι προτείνει δημοψήφισμα, πρέπει να αντιδράσω ως Υπουργός Οικονομικών αμέσως. Και λέω, για να γλιτώσουμε οποιαδήποτε αρνητική επέμβαση, να πω ότι ναι, αλλά αφού κάνουμε τα πάντα, αφού συμφωνήσουμε, αφού μειώσουμε το χρέος, αφού... Είπατε ναι όμως. Ναι, υπ' αυτήν την έννοια. Μίλησα στην κοινωνική ομάδα και έδωσα μία συνέντευξη στον Αντένα στην κυρία Χούκλη εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή. Μέσα στα επόμενα 10 λεπτά. Και είπα αυτό. Ότι αφού το θέλει το δημοψήφισμα, ναι, ναι, είναι σημαντικό, αλλά τότε. Και όχι ευρώ ή μη ευρώ. Αλλά το πρόγραμμα. Αν αυτά που θα κάνουμε θα τα εγκρίνει, ο λαός. Προσέξτε. Αρρώστησα, όπως ξέρετε. Άρρωστος έφυγα με τον γιατρό μου και πήγα στις Κάνες για να συνοδεύσω τον κύριο Παπανδρέου. Μας είπανε πολύ καθαρά ότι ή θα κάνετε δημοψήφισμα τώρα, ναι ή όχι στο ευρώ, ή εγκαταλείψτε το. Εάν θέλετε να κάνετε δημοψήφισμα άλλου χαρακτήρα, πρέπει να φύγετε. Και για να είμαστε και σίγουροι, εσείς κύριε Υπουργέ, εγώ δηλαδή, να μείνετε τώρα στις Κάνες με τον κύριο Σόιμπλε και με τον κύριο Γιούγκερ για να ετοιμάσετε το σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ. Με παρακολουθείτε? Απολύτως. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν φύγαμε λοιπόν, είπα στον κύριο Παπανδρέου, κατά την εκτίμησή μου δημοψήφισμα δεν μπορεί να γίνει, ιδίως με θέμα ευρώ ή όχι ευρώ. Εφόσον αυτό είναι το θέμα, η απάντηση είναι δεν γίνεται δημοψήφισμα. Σε παρακαλώ πολύ, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αύριο, νωρίς, πριν ανοίξουν οι τράπεζες, συνάντηση αρχηγών κομμάτων για να έχουμε μια θέση άρσεως του δημοψηφίσματος. Αυτό δεν έγινε. Όταν φτάσαμε στην Αθήνα, του είπα, εγώ θα κάνω δήλωση, γιατί έχω ευθύνη προσωπική ως Υπουργός Οικονομικών. Δεν μπορεί να ξημερώσει... 4.30 το πρωί, αν θυμάμαι. 4.30 το πρωί, διότι άνοιγαν οι ανατολικές αγορές. Θα κατέρεε η οικονομία. Με την εκκρεμότητα ενός δημοψηφίσματος, ναι ή όχι στο ευρώ. Έκανα τη δήλωση αυτή λέγοντας ότι ποτέ δεν είπαμε δημοψήφισμα ναι ή όχι στο ευρώ. Το οποίο ήταν έτσι. Και για να μην σας τα πολυλογώ, μετά από 4 ώρες ήρθε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Παπανδρέου, κάθισε δίπλα μου ενώπιον της τηλεόρασης. Αυτά είναι καταγεγραμμένα τηλεοπτικά και δημοσιογραφικά. Είπε: νικήσαμε γιατί συμφώνησα με Σαμαρά και Καρατζαφέρη να κάνουμε κυβέρνηση. Και, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι υπουργοί, συμφωνώ με την δήλωση που έκανε ο κύριος Βενιζέλος νωρίτερα, ποτέ δεν είπαμε δημοψήφισμα. Κύριε Πρόεδρε, ναι ή όχι στο να ευρώ. Να το ρωτήσω έτσι φόρα παρτίδα. Το ακούω. Δήλωσε και σωστά ότι συμφωνεί με τη δήλωσή μου. Ρίξατε τον Παπανδρέου από την Πρωθυπουργία. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολά, αυτό είναι τώρα η άλλη γελιότητα. Το λέει, αυτό λέει. Εσείς είστε αυτό λέει. Ο κορυφαίος δημοσιογράφος. Και σας ρωτώ. Από το 2010 το Μάιο το πρώτο μνημόνιο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012 το δεύτερο μνημόνιο απεχώρησαν 30 βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και μειώθηκε η πλειοψηφία. Ξέρετε τι νοσφύλοι ήταν αυτοί οι βουλευτές? Κατά τη γνώμη μου, κατά το 75-80%. Κατά το 90% φίλοι 90%. Του κυρίου Παπανδρέου. Μόνον ο κύριος Λιάνης και η κυρία Αποστολάκη ήταν μαζί μου το 2007 και ψήφισαν αρνητικά, με απόλυτη εντυμότητα, άλλοι δύο βουλευτές, ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Νασιώκας,
παρετήθηκαν από τις βουλευτικές τους έδρες. Λοιπόν, μετρήστε, ήταν φίλος μου η κυρία Κατσέλη, ο κύριος Καστανίδης, η κυρία Ξενογιανακοπούλου, μήπως ήταν φίλος μου ο κύριος Οδυσσέας Βουδούρης, ο κύριος Μιχαλογιαννάκης, ο κύριος Κουρουπλής, η κυρία Σακοράφα. Ο ίδιος πάντως λέει ότι δεν σας πρότεινε για πρωθυπουργό, καλά, από άλλους είχε. Αφήστε τώρα, αυτά είναι κωμικά. Δεν θέλετε να μπείτε στη συζήτηση. Κοιτάξτε, έχει απαντήσει γι' αυτό ο αυτίκος μάρτης κύριος Σκανδαλίδης. Α, ήταν μπροστά. Και ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος εμφανίστηκε μόνος του και είπε, προφανώς μας το είπε. Τώρα θέλω. Αλλά τι νόημα έχει, δεν το εννοούσε. Κύριε Πρόεδρε, δεν το εννοούσε. Εννοεί προφανώς ότι δεν το εννοούσε. Ούτε πίστεψα ποτέ ότι το εννοούσε. Σας το πρότεινε χωρίς να το εννοεί. Προφανώς αυτό προκύπτει. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, η νέα κυβέρνηση... Δεν έχετε καταλάβει ποιο είναι το θέμα. Εδώ ο κύριος Πεταλωτής, ο εκπρόσωπός του, είπε ναι, το είχαμε πει. Να είναι ο Βενιζέλος. Εξεταστική για τα μνημόνια. Το τι ήθελε, το είπε, ήθελε τον κύριο Πετσάλινικο κατά βάθος. Εξεταστική για τα μνημόνια. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας έχει υποσχεθεί, βέβαια ανάλογη υπόσχεση είχε δώσει και ο κύριος Σαμαράς παλαιότερα. Ναι. Ότι θα κάνει μία εξεταστική μόνο για τα μνημόνια. Μια και θέλω ιδέα να σας ρωτήσω τι ιδέα θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Θα την ψηφίσουμε. Θα την ψηφίσετε, λέτε. Αλλά προσέξτε, θα κάνουμε εξεταστική για τα μνημόνια. Σημαίνει, θα κάνουμε εξεταστική για το που ήταν η οικονομία το 2009. Έτσι δεν είναι. Για πώς φτάσαμε. Για όλα, λέτε. Για το μνημόνιο 1, για το μνημόνιο 2 και καλού κακού, επειδή μπορεί να πάμε στην παράταση του μνημονίου και στο μνημόνιο 3, μπορεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή να συνεχίσει, να είναι διαρκείας. Πείτε μου, σας παρακαλώ, επειδή συζητήσαμε... Το σημειώσατε πριν, αυτό. Το σημείωσα πολύ καλά. Η απάντησή σας δόθηκε. Εγώ... Θέλω να πω, όταν είσαι στην αντιπολίτευση, λες εύκολα λόγια. Και καμιά φορά και απειλητικά λόγια και υπερβολικά λόγια. Όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με το πρόβλημα και έχεις την ευθύνη να σου σκάσει ή να μη σου σκάσει η χώρα στα χέρια, αλλάζει συμπεριφορά. Γίνεσαι υπεύθυνος. Μάλιστα. Θα παρατηρήσετε την ταχύτητα με την οποία θα διαγραφεί η καμπύλη της υπευθυνότητας της νέας κυβέρνησης. Εγώ πιστεύω ότι η νέα κυβέρνηση θα αποκτήσει πολύ γρήγορα συνείδηση της ευθύνης της και θα δείτε ότι θα κάνει την στροφή και θα έρθει στον άξονα της εθνικής στρατηγικής. Επειδή ό,τι κερδίσουμε ως χώρα... Καλώς να το κερδίσουμε και θα βοηθήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή αλλά θα είναι μικρά πράγματα και δύσκολα θα επιτευχθούμε. Μάλιστα. Θέλει πολλή δουλειά. Επειδή πριν σας ρώτησα αν σας πρότεινε ο Παπανδρέου ή όχι για πρωθυπουργό, θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ή όχι ότι αδικηθήκατε που δεν γίνατε πρωθυπουργός. Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, τα τελευταία χρόνια. Δεν αδικήθηκα καθόλου, γιατί ο ελληνικός λαός κάνει τις επιλογές που το θέλει. Το ρωτώ γιατί γίνατε πρόεδρος ενός μεγάλου και ιστορικού ναι, κόμματος. Μισό λεπτό. Έγινα, οπότε έγινα, το να σκεφτείτε την πρωθυπουργία θα ήταν λογικό. Όχι, δεν ήταν λογικό. Να σας πω κάτι. Θα μπορούσα το 2007, τα έχουμε πει 100 φορές, μην τα ξαναλέμε, θα μπορούσα να έχω φύγει από το ΠΑΣΟΚ και να μην δεχθώ την απειλή του κυρίου Παπανδρέου. Αν κάνεις όμιλο, θα σε διαγράψω. Κράτησε την παράταξη ενωμένη. Τώρα, αν έκανα καλά ή κακά, γιατί αυτό οδήγησε στην Πρωθυπουργία Παπανδρέου και στην διαχείριση του 2009-2010, θα το κρίνει η ιστορία. Το δημοκρατικό και παραταξιακό μου καθήκον ήταν αυτό. Αγωνίστηκα για το ΠΑΣΟΚ. Το 2011, ξέρετε, η πιο καλή μας φίλη οικογενειακή, το έχω πει πολλές φορές, όταν βρέθηκα πρώτου διλήμματος να αναλάβω το Υπουργείο Οικονομικών, μου είπε, αυτό θα είναι ο πολιτικός και βιολογικός σου θάνατος. Θα μπορούσα να μείνω εκτός. Θα μπορούσα στη θέση του κυρίου Τσίπρα να είμαι εγώ τώρα. Να ηγούμε ενός άλλου κόμματος, το οποίο να εισπράττει δυσαρέσκεια. Δεν το έκανα. Ήξερα τι κάνω. Μάλιστα. Ήξερα το κόστος. Και επίσης, δεν θα με δεχότανε κανείς ως αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, εάν δεν υπήρχε αδύρυτη ανάγκη, αν οι συνθήκες δεν ήταν έκτακτες. Και βλέπετε τώρα που βγήκαμε από τη φάση αυτή. Φεύγω από αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Για να δώσω την ευκαιρία. Είναι οριστικό αυτό. Απολύτως. Γιατί κάποιοι είπαν ναι, μπορεί ο Βενιζέλος να λειτουργήσει αλλά Κουβέλης. Να ξαναθέσει υποψηφιότητα. Δεν θα λειτουργήσει όπως ο κύριος Κουβέλης. Όχι. Επομένως, δεν υπάρχει. Εσείς που με ξέρετε, δεν θα έπρεπε ούτε να μου το ρωτήσετε. Δεν υπάρχει νέα υποψηφιότητα λοιπόν στο συνέδριο. Προφανώς, αλίμονο. Τώρα πείτε μου, γιατί κύριε Πρόεδρε, δεν πάτε... έχω κάνει ποτέ κάτι που δεν το έχω πει με απόλυτη ευθύνητα. Να ρωτήσω κάτι, που είναι απορία μου πραγματική. Γιατί πάτε σε συνέδριο
και δεν πάτε σε απευθείας εκλογή από τη βάση. Τώρα. Ψεύτομαι. Δηλαδή, λέτε εκλογή, θα παρετηθώ η στο συνέδριο. Στη βάση, γιατί δεν παρετήσετε τώρα ακούστε, και να πάτε σε εκλογή από τη βάση. Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Παρακαλώ. Γιατί η εκλογή από τη βάση ήταν μια πρωτοβουλία του κυρίου Παπανδρέου το 2004, όταν ήταν μόνος υποψήφιος και υποτίθεται ψήφισε 1.000.000 πολιτών την εκλογή. Αυτό δεν προβλέπει το καταστατικό σας. Ναι, το εκλογή από τη ναι. βάση. Πάτε σε συνέδριο για να το αλλάξετε. Όχι, θα αποφασίσει το συνέδριο. Δεν πρόκειται να αναμειχθώ σε αυτό. Επομένως, δεν είναι βέβαιο ότι θα εκλέξει η βάση. Σας το ρωτώ. Όχι, είναι εξαιρετικά πιθανό. Γιατί κυκλοφορεί μία φήμη ότι ο Βενιζέλος μας πάει σε συνέδριο για να αλλάξει τον τρόπο εκλογής. Μα δεν πρόκειται να αναμειχθώ εγώ σε αυτό. Δεν θα αναμειχθώ σε αυτό. Μέχρι τώρα να ασχολούμαι με αυτά. Να πάω στο συνέδριο να ασχολούμαι με τα οργανωτικά του Πασόκ, από το οποίο φεύγω ως πρόεδρος, θέση του Προέδρου του. Αυτά θα τα κρίνουν. Πολλές φορές ο απερχόμενος αρχηγός θέλει να επηρεάσει τα μελούμενα. Συμβαίνει αυτό. Κακώς. Έχει συμβεί σε άλλα κόμματα. Δεν πρόκειται να επηρεάσω τίποτα. Θέλω να είμαι θεματοφύλακας της προοπτικής του χώρου. Εάν το συνέδριο κρίνει ότι πρέπει να γίνει άμεση εκλογή, θα γίνει άμεση εκλογή, αφού έχουμε ακούσει όμως πολιτικές απόψεις, προγραμματικές θέσεις. Ένα όραμα για το μέλλον. Το αφήνετε πρέπει... ανοιχτό πάντως, ότι μπορεί να μην είναι από τη βάση η εκλογή. Με συγχωρείτε. Το αφήνω ανοιχτό. Ενώ υποτίθεται διότι το συνέδριο... ότι αυτό το καθιέρωσε πρώτα το Πασόκ το συνέδριο... και ακολούθησαν και άλλα κόμματα. Ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι διαφορετικό να έχεις 120.000 μέλη και άλλο να εμφανιστείς ότι έχεις εκείνη τη στιγμή 20.000 ανθρώπους. Πάντως, πιο αντιπροσωπευτική οι 20.000 από τους 1.000 ή τους 1.500 του συνεδρίου. Δεν έχω αντίρρηση. Δεν είναι κάτι το οποίο εμένα με απασχολεί ή το βρίσκω αρνητικό. Ας γίνει η εκλογή κανονικά, εάν το συνέδριο κρίνει έτσι. Αλλά οφείλω να σεβαστώ το συνέδριο. Και δεν πρόκειται να ασχοληθώ με τέτοιου είδους θέματα. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να μπορέσω να μιλήσω στο συνέδριο αποχαιρετώντας τους συντρόφους και τους φίλους μου και τους ανθρώπους που μας τίμησαν μέσα σε ένα περιβάλλον στοιχειωδώς ήρεμο, το οποίο να μας ακούει κάπως, γιατί τώρα δεν μας ακούει κανείς. Τώρα είμαστε ένα κόμμα του 4,7%. Υπάρχει η στιγμή της εφορίας για τη νέα κυβέρνηση. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι. Νιώθω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ μας αδικούν, μας καταλογίζουν ευθύνες, διότι η Νέα Δημοκρατία έπεσε κατά μία μισή μονάδα και πήγε από το 29 στο 27,5, ενώ εμείς πραγματικά υποστήκαμε έναν ακροτηριασμό. Άρα πρέπει να έχουμε μία στοιχειώδη ηρεμία και ένα περιβάλλον να μιλήσουμε. Έχετε δεχθεί και θα με επιτρέψετε να πω ότι πρέπει να επινοήσουμε ξανά το ρόλο της κεντροαριστεράς, το ρόλο του προοδευτικού κέντρου, το ρόλο της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα μέσα στις νέες συνθήκες. Όλοι λοιπόν αυτοί οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες, θεμητές, που θέλουν να παίξουν ρόλο και τους υποδέχομαι με πολύ αγάπη και συντροφικότητα να διεκδικήσουν ένα νέο ρόλο, πρέπει να μας βοηθήσουν, να πούν την άποψή τους, να συνεισφέρουν σε αυτό, να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση και μετά ας πάμε στην άμεση εκλογή. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να έφταιξε η πολιτική αλαζονία του Βενιζέλου στην ήττα την εκλογική και μάλιστα κατά καιρούς σας κατηγορήσαν, θα σας πω, σας κατηγορήσανε, για παράδειγμα, ότι συμπεριφερόσασταν ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με μια αλαζονία, με αυτοκίνητο 750.000 ευρώ, τα διαβάσατε, να σας πω κάτι. Με αεροπλάνο, το πρώτο θέμα το διαβάσατε. Ο κύριος Τσίπρας πώς πήγε σήμερα στην Κύπρο? Πώς θα πάει αύριο στις Βρυξέλλες και μετά στο Παρίσι? Δεν θα πάει με το αεροπλάνο το κυβερνητικό? Οι υπουργοί εξωτερικών των τελευταίων 20 δεκαετιών πώς ταξιδεύανε? Ο κύριος Αβραμόπουλος πώς ταξίδευε? Όλοι οι υπουργοί αυτό που σας έλεγαν για το αυτοκίνητο, ότι χρεώθηκε το δημόσιο για ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο. Αυτό το αυτοκίνητο το είχε πάρει το δημόσιο πολύ πριν εμφανιστώ εγώ. Αλλά δεν αγοράστηκε, να λέτε, για να είναι... Προφανώς όχι, αλλά δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κυκλοφορούν με αυξημένα μέτρα ασφαλείας? Γιατί δεν ασχολείται κανείς με το τι αυτοκίνητο είχε ο κύριος Σαμαράς? Το ίδιο είχε. Γιατί ασχολείστε με το δικό μου?
Δηλαδή του αντιπροέδρου. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί. Ασχολούμαι για πρώτη φορά. Να σας πω κάτι. Ασχολούμαι για πρώτη φορά. Με συγχωρείτε. Και ασχολούμαι για να σας ρωτήσω. Με βάση τα κριτήρια ασφαλείας. Θέλω να πω, αν τα δύο αυτοκίνητα στοιχίζουν 1,5 εκατομμύριο. Αυτά είναι γελιότητες. Στην Ελλάδα της κρίσης. Δεν υπάρχουν αυτά. Θα δείτε η αγορά πόσο τα. Εμείς αγοράσαμε ως Υπουργείο Εξωτερικών αυτοκίνητο υψηλής ασφάλειας για την πρεσβεία της Βαγδάτης 100.000 ευρώ. Το υψηλότερο για πολεμικές συνθήκες. Επομένως λέτε ότι δεν ισχύει το περί 750 το ένα. Έχετε ασφάλεια εσείς. Σας προστατεύει η αστυνομία. Εγώ δεν θα απαντήσω στις δικές σας ερωτήσεις. Όχι, έχετε. Εσείς θα απαντήσετε. Έχετε. Έχω. Υπάρχουν λοιπόν στόχοι. Έχω, διότι έχει αναφερθεί το όνομά μέτρα μου επανειλημμένα. Αν έχει αναφερθεί το δικό σας. Σε προκηρύξεις. Το δικό μου ή των άλλων αρχικών κομμάτων δεν έχει αναφερθεί. Δεν είπα. Δεν μίλησα για τα μέτρα ασφαλείας. Λίγο σεβασμό και λίγη σεμνότητα. Και τώρα, όποιος είναι στην κυβέρνηση, να δει πώς θα διαχειριστεί την εξουσία του. Γιατί αρχεί άνδρα δείκνηση. Πείτε μου κάτι, κύριε και Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να κρατήσετε αυτό που σας είπα. Έτσι. Πείτε για, το μου... για το πώς φερόμαστε όταν είμαστε στην πρώτη γραμμή του πυρός. Πείτε μου, σας παρακαλώ, σας άκουσα πριν να λέτε για την κεντροαριστερά. Και αντιλαμβάνομαι ότι θα βλέπατε θετικά την επανένωση της κεντροαριστεράς. Μπορεί αυτή να επιτευχθεί με τις πληγές που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις σας, κοιτάξτε, να σας με, πω. Με το κομμάτι που αποχώρησε μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου. Δεν είναι μόνο το κομμάτι. Δηλαδή εσείς κάνετε τώρα ένα βήμα πίσω. Λέτε φεύγω από την ηγεσία. Μα εγώ φεύγω. Αν έφευγε, αν ο Παπανδρέου αποφάσιζε να διαλύσει το νέο κόμμα, θα μπορούσατε να είστε πάλι όλοι μαζί. Εγώ φεύγω. Εγώ δεν είμαι ούτε ιδιοκτήτης ούτε κληρονόμος. Εγώ επιτελώ ένα καθήκον, το καθήκον έχει διάρκεια, θητεία, τελείωσε. Τώρα που φεύγω εγώ, φαίνεται η πραγματικότητα. Αλλά λοιπόν, δεν είναι το θέμα ο Βενιζέλος. Το θέμα είναι η επιθυμία να έχουμε ένα προσωπικό ιδιόκτητο κόμμα. Λοιπόν, με την βάση δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Με τα ανώνυμα στελέχη, με τα μεσαία στελέχη δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Με αυτούς οι οποίοι έβλαψαν συνειδητά τον χώρο, έχουμε ηθικό ζήτημα τεράστιο. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Την Δημάρ την ξεχάσατε. Εμείς δεν λέγαμε να έρθει η Δημάρ να κάνουμε ένα ενίο σχήμα. Η Δημάρ μας αγνόησε, μας υποτίμησε. Αυτές είναι αλαζονικές συμπεριφορές. Αλαζονικές συμπεριφορές επιδεικνύεις όταν έχεις οποιαδήποτε αίσθηση δύναμης. Κάποιοι λοιπόν, εμείς παρακαλούσαμε. Κάποιοι σας κατηγόρησαν στο ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Παπανδρέου ότι με την ΕΛΙΑ και με τη Δημοκρατική Παράταξη ουσιαστικά προσπαθούσατε να απεγκλωβιστείτε από το ΠΑΣΟΚ. Μα εμείς μείναμε στο ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Παπανδρέου έφυγε. Το βρήκατε λογικό αυτό? Είναι το νέο. Ξεκινάει νέο. Γύρισε το κοντέρ. Και μείναμε εμείς τώρα θα βγει νέος αρχηγός, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του ΠΑΣΟΚ από κάθε άποψη. Την πολιτική, την ιστορική, την οικονομική. Σας φαίνεται λογικό αυτό? Ηθικό? Δύο ερωτήσεις πολύ γρήγορες. Η Δημάρ δεν συμφώνησε να έρθει να ενωθούμε. Το αλήθεια είναι αυτό. Το πλήρωσε. Αλήθεια το ποτάμι δεν έχει ακόμη μια καθαρή ταυτότητα. Ξεκίνησε κοντά στην κεντροαριστερά, αλλά έχει κάνει μια πολύ σημαντική στροφή τώρα, έτσι. Έχει κάνει μια στροφή σε στελέχη τα οποία προέρχονται από τον νεοφιλελεύθερο χώρο. Θα δούμε. Λέτε για τα στελέχη της δράσης. Και όχι μόνο. Θα δείτε. Δείτε και τη σύνθεση της κοινωνικής ομάδας. Αλλά πάντως, εδώ υπάρχουν νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες. Πρέπει πράγματι να γίνει η προσπάθεια της ευρύτερης δυνατής εισπύρωσης. Και για το ποτάμι. Και για το ποτάμι. Κύριε Πρόεδρε. Αλλά ποιος αντιμετωπίζει αλαζονικά τον άλλον? Δύο πολύ σύντομες. Όχι, θέλω αυτό να το αποσαφηνίσουμε. Ήταν αλαζονική η στάση του ΠΑΣΟΚ ή του κυρίου Παπανδρέου? Ήταν αλαζονική η στάση του ΠΑΣΟΚ ή της Δημάρ? Ήταν αλαζονική η στάση του ΠΑΣΟΚ ή του ποταμιού που έλεγε «Σας κουνάω το μαντήλι, είμαι πολύ μπροστά»? Ήταν πίσω από εμάς, πίσω από την ΕΛΙΑ. Στις ευρωεκλογές ήταν πίσω. Και αν δεν είχαμε αυτήν την τραγική συμπεριφορά και την διάσπαση, με απόσταση θα ήμασταν το τρίτο κόμμα. Μάλιστα. Και όχι η Χρυσή Αυγή. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις για να πάμε στους φοιτητές που μας έχουν κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι μαζί μας, για να θέσουν μερικά ερωτήματα. Θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα της εκλογής Προέδρου, που θα είναι πριν από το συνέδριό σας. Ναι. Θα είναι μέσα στο Φεβρουάριο.
αν θα βλέπατε θετικά το όνομα που ακούγεται περισσότερο μέχρι στιγμής, που είναι το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε την ανάγκη ενός συνενετικού Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα προέρχεται από τη δεξιά ή την αριστερά, ή από τον χώρο της κέντρο-αριστεράς, ή από τον χώρο της πολιτικής, ή από τον χώρο της διανόησης. Θα συμφωνήσουμε σε έναν συνενετικό Πρόεδρο, που δεν θα είναι όμως προϊόν παρασκηνιακών διεργασιών και όχι ευθείας θεσμικής συζήτησης. Επίσης, δεν θα θέλαμε να υπάρχουν ίχνη τυχοδιοκτισμού. Δηλαδή, εάν πρόκειται να προταθεί ενεργός τέλεχος κόμματος, πρέπει να συμφωνεί το κόμμα του. Είτε αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι η ΔΙΜΑΡ, οποιοδήποτε κόμμα. Αβραμόπουλος. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο κύριος Αβραμόπουλος αναμφισβήτητα έχει τα προσόντα να είναι πρόεδρος Δημοκρατίας, εφόσον συμφωνεί στο κόμμα του. Μάλιστα. Αλλά. Αφήνεται ένα ερωτηματικό εδώ. Θα μου επιτρέψετε να πω, στην περίπτωση αυτή, γιατί να μην προταθεί ο κύριος Δήμας που τον είχαμε προτείνει και ψηφίσει. Και να προταθεί, λέτε, ο άλλος αντιπρόεδρος. Και που είχε πολύ μικρή συμμετοχή στην κυβέρνηση. Ήταν ελάχιστος μήνας υπουργός εξωτερικών. Στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Αλλά λέω, και ο κύριος Αβραμόπουλος εξαιρετικός. Μάλιστα. Και πάρα πολλοί Έλληνες, οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν αυτά τα καθήκοντα με τον καλύτερο τρόπο και να είναι παρουσίαστοι ως διεθνείς παραστάτες της χώρας. Μάλιστα. Και άψογοι ρυθμιστές. Προσέξτε, θέλω να διευκρινίσω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε φιλική σχέση. Αλλά και με πάρα πολλούς άλλους έχουμε φιλική σχέση. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η θεσμική διάσταση. Γερμανικές αποζημιώσεις και κατοχικό δάνειο. Είπα στην παρουσία. Η μπάλα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όχι. Η μπάλα ήταν στην εξέδρα. Όχι. Μέσω επιτροπών, όχι, όχι, μέσω. Όχι. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δύο υπουργοί εξωτερικών τα τελευταία 40 χρόνια έχουν θέσει επισήμως το θέμα. Ο κύριος Παπούλιας το 1994 και εγώ τώρα. Το έθεσα στον πρόεδρο της Γερμανικής Δημοκρατίας, τον κύριο Γκάουκ, στην Καγκελάριο, στον Υπουργό Οικονομικών και στους δύο υπουργούς εξωτερικών, τον κύριο Βέστερ Βέλερ και τον κύριο Στάινμαγερ. Οι οποίοι ήσαν και λίγο πριν τις εκλογές, επέδωσα και νέα ρηματική διακοίνωση με την δήλωση που είχα κάνει όταν το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα και δεν αναγνωρίζουμε καμία υποχρέωση. Και την απάντησή μου την έκανα δημόσια και την επέδωσα με ρηματική διακοίνωση στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να υπάρχει και επίσημη επομένως, καταγραφή. Επομένως, εικάζω ότι θα στηρίξετε μισό λεπτό, την κυβέρνηση μισό λεπτό, αν το διεκδικείς. Επίσης είπα, όταν παρέδωσα το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι στις 19 Ιανουαρίου μου διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών το πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους με την αποτίμηση των αξιώσεων του ελληνικού δημοσίου και αυτό το διεβίβασα αμέσως στον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου ώστε να ολοκληρωθεί η γνωμοδότηση που περιμένουμε. Αλλά μιλάμε για κολοσιαία ποσά. Τα ποσά τα οποία καταγράφει το Γενικό Λογιστήριο είναι, πολύ είναι κολοσιαία. Μάλιστα. Όχι για το δάνειο. Για τις αποζημιώσεις. Για το δάνειο είναι μικρά. Για τις αποζημιώσεις, για τις αποζημιώσεις είναι πολύ μεγάλα. Μάλιστα. Πρέπει να διεκδικηθούν. Έχω πει την άποψή μου. Το θέμα είναι πού θα διεκδικηθούν. Διότι πολιτικά δεν πρόκειται να έχουμε λύση. Πολιτικά δεν το αναγνωρίζει αυτό η Γερμανία. Το ζήτημα είναι η δικαστική διεκδίκηση. Δεν θέλω να σας μπλέξω με λεπτομέρειες τώρα. Τα δικονομικά προβλήματα είναι τεράστια. Τεράστια δικονομικά προβλήματα. Θα μας πει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και πρέπει να μας το πούν αυτό και οι πάρα πολύ εξειδικευμένοι διεθνείς νομικοί σύμβουλοι. Μάλιστα. Αλλά είναι υποχρέωση της κυβέρνησης, όπως ήταν και υποχρέωση όλων μας, να συνεχίσει. Να το παλέψει. Να συνεχίσει στη γραμμή αυτή. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ο λόγος στους φοιτητές που βρίσκονται εδώ. Σε 3 λεπτά και πάλι μαζί. Καίγεσαι να μάθεις το καιρό! Στο 11888 σου λέμε αμέσως αν τα κρυώνεις ή τα ζεσταίνεσαι, πού ακριβώς τα χιλιακάδα, αλλά κι αν ρίξει καρέκλες μέσα στη βδομάδα! 11888 Μάρθα! Έλα η Γησίλα, ε! Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας! Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, εγώ πότε θα γίνω μάνα.
Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Αυτό το Σάββατο με την Αγορά, Χάρης Αλεξίου. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η συλλεκτική έκδοση με τις ζωντανές ηχογραφήσεις της μεγάλης ερμηνεύτριας που έγραψαν ιστορία. Το Σάββατο, η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί. Ντένις Ρούσος. Άλλο ένα CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Η Real News ροκάρει και φέρνει αποκλειστικά τη δισκογραφία των Rolling Stones. Τα αυθεντικά άλμπουμ που έγραψαν ιστορία. Αυτή την Κυριακή, Some Girls 1978. Μαζί, Δημήτρης Μητροπάνος, κρυφά. Άλλο ένα υπέροχο CD με ανέκδοτες ηχογραφήσεις. Και Real Taste. Φτιάχνουμε τα πιο ψαγμένα κεφτεδάκια, δοκιμάζουμε συνταγές με τα 21 ελληνικά τυριά pop και μαθαίνουμε να μαγειρεύουμε με σουσάμι και ταχίνι. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Εσύ. Όχι εσύ. Εσύ. Ναι, εσύ. Έχεις οτέ double play. Σταμάτα τότε να πίνεις 20 εσπρέσο για λίγο Wi-Fi έξω από το σπίτι και άκουσέ με. Η μέρα που περίμενες έφτασε. Ενεργοποίησε λοιπόν το OTE My Wi-Fi και κάνε το router σου Wi-Fi spot για να σερφάρεις απεριόριστα σε χιλιάδες σημεία στην Ελλάδα και σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο εντελώς δωρεάν. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα στο otemywifi.gr. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Εξαντλητική συνέντευξη, μεγάλη συνέντευξη, αλλά νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα. Και πάμε στους φοιτητές που είναι παρόντες εδώ. Έλατε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ. Μπενόπουλος Μανώλης ονομάζομαι. Κύριε Πρόεδρε, την Κυριακή των εκλογών, μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού έδειξε με την ψήφο του ότι καταψηφίζει και απορρίπτει τα μέτρα τα οποία είχε λάβει η συγκυβέρνησή σας και δέσεις ο ίδιος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτή τη στιγμή έχετε σκοπό να αλλάξετε και να θεωρήσετε κάποιες πηγές ή
κάποια μέτρα από την πολιτική την οποία είχατε ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Όπως πολύ ωραία το είπατε, ο ελληνικός λαός εξεφράστη. Η πλειοψηφία απέρριψε τη δική μας πολιτική. Βεβαίως, ένα μεγάλο μέρος, σοβαρό μέρος της κοινής γνώμης, απεδέχθη σε γενικές γραμμές τη δική μας πολιτική. Γιατί πρέπει να αθροίσουμε τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ποταμιού, θα έλεγα, στο γενικό πλαίσιο μιας στρατηγικής που εκφράζουμε εμείς. Αλλά αυτό είναι μειοψηφία, μεγάλη μειοψηφία. Άρα σεβόμαστε την πλειοψηφία και προσωπικά, όπως είδατε και εκ μέρους του κόμματός μου, θέλουμε να στηρίξουμε την κυβέρνηση, ιδίως στην διεθνή διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ. Ελάτε. Δημήτρης Ρούμπος, φοιτητής. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε μία εβδομάδα μετά τις εκλογές και βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ είναι στα χειρότερά του μετά από δεκαετίες. Βρίσκεται περίπου στο 5%, σωστά? 4,7. 4,7. Πιστεύω ότι δεν έχει γίνει ειλικρινής αυτοκριτική. Πιστεύω δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ από τη μία πλευρά ως κόμμα δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του, αλλά και εσείς προσωπικά ως πρόεδρος τη δικιά σας. Επαρετήθηκε. Μισό λεπτό. Όχι, το θυμίζω. Μισό λεπτό. Την ιστορία πολύ την ξέρουμε. Μετά το 2011, μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ πήγαν προς το ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, γνωρίζουμε ότι πολλοί... Ελάτε, ολοκληρώστε. Ότι πολλοί ψηφοφόροι... Μας εγκατέλειψαν. Σας εγκατέλειψαν. Ναι. Μα είναι όπως το λέτε. Ναι. Θα διαφωνήσω καταλαβαίνω μόνο... ότι αυτό που θέλετε να πείτε στον Πρόεδρο είναι ότι δεν ακούτε να παραδέχονται λάθη τους. Λάθη Όχι. που να οδηγήσουν σε ένα τόσο... Κοιτάξτε, υπήρχε αυτή η ειλικρινής αυτοκριτική που έπρεπε να γίνει. Ήταν η κρίσιμη περίοδος από το 2012 μέχρι και σήμερα. Αυτή η αυτοκριτική πρέπει να γίνει διότι... Το ΠΑΣΟΚ μέσα στην κυβέρνηση δεν έκανε σαφή τη θέση του. Ναι, οι σοσιαλιστικές θέσεις. Υπήρχαν οι θέσεις των. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θέλετε τώρα. Όταν τελειώσει. Υπήρχε στελέχωση τη κυβέρνηση. Υπήρχε δηλαδή το πρόσωπό σας ως αντιπρόεδρος. Υπήρχε βεβαίως και ο υπουργός του ΠΑΣΟΚ, υπουργή από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν είδαμε τις θέσεις τις σοσιαλιστικές που το κόμμα πρέσβευε. Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Έχετε δίκιο σε αυτό. Επικοινωνιακά ήμασταν χαμένοι. Ήταν άνηση η όρη. Υπήρχε πολύ μεγάλη έμφαση στο τι κάνει ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία και είχαμε τεράστια δυσκολία να αναδείξουμε τις προτάσεις, τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ και τα μέτρα που επιβάλλει το ΠΑΣΟΚ. Η δουλειά των βουλευτών μας και η δουλειά των υπουργών μας δεν αναδείχθηκε και αδικήθηκε. Και είναι τεράστια η δουλειά αυτή. Τώρα, από εκεί και πέρα, χάσαμε μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων μας, διότι η αλήθεια είναι ότι τους είχαμε μάθει σε έναν τρόπο σκέψης που δεν μπορούσε να αποδεχθεί η παναχώρηση, θυσίες, βήματα προς τα πίσω. Όταν κάποιος σου λέει «εγώ προτείνω θυσίες» και άλλος σου λέει «εγώ έχω παροχές», εσύ τι θα ψηφίσεις? Παροχές. Ελάτε, είναι θαύμα. Είναι θαύμα το ότι το 2012, εν μέσω κρίσης, και αφού είχαμε πάρει τα πρώτα δύσκολα μέτρα, το 47% του ελληνικού λαού ψήφισε την πολιτική μας. Δηλαδή, τον Ιούνιο του 2012, το ΠΑΣΟΚ, η ΔΙΜΑΡ και η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσαν 47%. Πολύ περισσότερο από ό,τι έχει συγκεντρώσει τώρα το άθροισμα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είχαμε 177 βουλευτές στην αρχή και είχαμε πει πολλές αλήθειες. Μάλιστα. Ήμασταν και πιο αισιόδοξοι, αλλά είχαμε πει πολλές αλήθειες. Τώρα είπαμε την απόλυτη αλήθεια και μας ψήφισαν αυτοί που μας ψήφισαν. Χωρίς να φοβίζουμε, χωρίς να εκβιάζουμε, πάντα με πολύ μεγάλη προσοχή σε σχέση με την αλήθεια και σε σχέση με την ευπρέπεια. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ για σύντομες απαντήσεις για να έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ευσταθιάδης Γρηγόρης, είμαι φοιτητής στη δημοσιογραφία στο ΙΕΚΑΚΜΗ και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Βενιζέλο, το 1989 ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στο ειδικό δικαστήριο και εσείς ήσασταν στο πλευρό του. Μετά από αυτό μπήκατε ενεργά στην πολιτική, δίπλα του. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε,
διότι γνωρίζετε πολύ καλά και τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον γιο του, τον Γιώργο, ποιες είναι οι διαφορές και ποιες οι ομοιότητες μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Είναι πολύ ωραία ιστορική η ερώτηση, αλλά δεν θα το κάνω αυτό. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ένα ιστορικό πρόσωπο που έχει καταγραφεί με πολύ έντονο τρόπο στην ιστορία της χώρας και στη συνείδηση του έθνους. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου είναι τώρα πρόεδρος ενός νέου κόμματος, είναι ενεργός πολιτικός, θέλει να συνεχίσει, εκρίθη και θα εξακολουθήσει να κρίνεται από το εκλογικό σώμα. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Χοντρένης Θοδωρής είναι το όνομά μου και είμαι φοιτητής νομικής. Θα ήθελα να σας κάνω αυτή την ερώτηση που θα σας κάνω τώρα, την επόμενη που θα έχετε φύγει από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και πίσω από τις κάμερες, αλλά αναγκάζομαι να σας την κάνω τώρα. Θεωρείτε, και θέλω να μου απαντήσει περισσότερο συνταγματολόγος και καλός γνώστης της ελληνικής ιστορίας. Ο πρόλογος πάντως είναι πολύ σεξι. Περισσότερος καθηγητής συνταγματικού δικαίου και ως καλός γνώστης της ελληνικής ιστορίας και λιγότερος πολιτικός ή πρόεδρος ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι η ιστορία έχει ακόμα άλλη μια ευκαιρία να δώσει στο ΠΑΣΟΚ για να επανέλθει στην εξουσία όπως ήταν, ή η ιστορία έχει πάρει ένα δρόμο που το ΠΑΣΟΚ θα παρακμάσει και ουσιαστικά θα απορροφηθεί από τα υπόλοιπα σήμα της κεντροαριστεράς? Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το υπαρξιακό ζήτημα. Εάν υπάρχει χώρος τώρα, μετά από την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια χώρα που θέλουμε να πάει καλά. Δεν θέλουμε να περάσει ξανά σε περιδίνηση και σε κρίση. Δεν θέλουμε να σπάσει τα μούτρα της η κυβέρνηση. Θέλουμε η κυβέρνηση να πάει καλά, η χώρα να πάει καλά και ας κερδίσει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε στενεύουν τα περιθώρια τα δικά μας. Αυτό όμως είναι και το μεγάλο υπαρξιακό δίλημα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας γενικά. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και αντίπαλος, με την πολιτική του όρο, έτσι, ιδεολογικός αντίπαλος της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Όλων των σοσιαλιστικών, εργατικών και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Αυτό φαίνεται καθαρά στην Ισπανία. Στην Ισπανία, η Podemos είναι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το σοσιαλιστικό κόμμα έχει ως αντίπαλο τους Podemos. Άρα λοιπόν, αυτό που λέτε, και πραγματικά το είπατε έτσι με πολύ ωραίο τρόπο, είναι το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε στο συνέδριο. Αλλά προσέξτε, δεν θα βάλουμε ποτέ πάνω από τη χώρα την κομματική μας προοπτική. Ας πάει η χώρα καλά. Και το μεγάλο δίλημα τώρα του κυρίου Τσίπρα είναι αυτό. Εάν κάνει τη στροφή στην υπευθυνότητα, που εύχομαι και ελπίζω ότι θα την κάνει, θα δυσαρεστήσει πολλές κατηγορίες πολιτών που τον ψήφισαν, περιμένοντας να εφαρμοστούν πολύ συγκεκριμένες υποσχέσεις. Δεν θα εφαρμοστούν. Θα καταβάλει κομματικό κόστος. Μεταξύ εθνικού κόστους και κομματικού κόστους, πρέπει και αυτός να διαλέξει το κομματικό κόστος. Μάλιστα. Ελάτε. Γεια σας. Ονομάζομαι Ιωάννης Καλλίγερος, φοιτητής νομικής. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Μιλήσατε για μια εθνική στρατηγική υπευθυνότητας κατά την περίοδο που ήταν το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και εσείς ως αντιπρόεδρος. Θα ήθελα να κάνω την ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Στην Ευρώπη έχει υποστηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ακολουθήσει μια στρατηγική συμμαχιών. Έχουμε τους επόμενους μήνες εκλογές στην Ευρώπη, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Πιστεύετε ότι η υποπολιτική ρευστότητα εν μέσω αυτών των εκλογών θα επηρεάσει τη στρατηγική της κυβέρνησης και θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ, ενώ βρισκόταν στην κυβέρνηση, να ακολουθήσει μια τέτοια στρατηγική? Όχι. Αν μπορούσαμε να την ακολουθήσουμε, θα την είχαμε ακολουθήσει. Είπα στον κύριο Χατζηνικολάου προηγουμένως, καλά, μας καταψήφισαν. Μας ψήφισαν λιγότεροι για την ακρίβεια, γιατί και τη δική μας άποψη κάποιοι την ψήφισαν. Ούτως ή άλλως πολυφωνικά εκφράζεται ο λαός. Μας κατακρίνουν. Αλλά δεν πρέπει να μας υποτιμούν. Δεν είμαστε ανόητοι. Αν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε την εύκολη και ευχάριστη πολιτική και να έχουμε μεγάλα ποσοστά, δεν θα το είχαμε κάνει. Άρα πιστεύετε ότι... Άρα λοιπόν εδώ η στάθμιση είναι: προστατεύεις το κομματικό σου συμφέρον, το προσωπικό σου συμφέρον ή το εθνικό συμφέρον? Άρα... Και το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολιτική συμμαχιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει συμμαχίες. Έχει το Podemos. Τα άλλα κόμματα είναι πάρα πολύ μικρά, χωρίς καμία προοπτική. Το μόνο κόμμα στην Ευρώπη που έχει μία προοπτική
και έχει ομοιότητες, είναι το ισπανικό. Αυτό δείχνει και τα όρια της αντίδρασης των Ευρωπαίων. Η Ελλάδα είναι μια χώρα μεσαία. Το χρέος μας είναι ούτε το 2% του συνολικού χρέους της Ευρωζώνης. Το ΑΕΠ, το ελληνικό, είναι περίπου το 2% του ΑΕΠ του ευρωπαϊκού. Δεν είναι ευκαταφρόνητο, αλλά είναι πάσα περιορισμένο. Η Ισπανία είναι μεγάλη υπόθεση. Η Ιταλία είναι μεγάλη υπόθεση. Και κυρίως μεγάλη υπόθεση είναι η Γαλλία. Άρα, αυτοί όλοι κάνουν τώρα μία προβολή στο μέλλον, βλέποντας όχι την Ελλάδα, αλλά βλέποντας τον πυρήνα της Ευρωζώνης. Μιλάμε για να καταλάβετε, που το ξέρετε προφανώς. Η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία μαζί έχουν χρέος 7 τρισεκατομμύρια. Όλη η Ευρωζώνη έχει χρέος 14 τρισεκατομμύρια. Όταν λένε κάποιοι να κάνουμε μία διάσκεψη, να δούμε το χρέος της Ευρωζώνης συνολικά, λένε κάτι το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο. Το χρέος της Ευρωζώνης συνολικά δεν πρόκειται να το δεις ποτέ. Γιατί είναι σαν να βλέπεις το αμερικάνικο, που είναι επίσης 14 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ενώ το ελληνικό, το οποίο είναι μικρό και για το οποίο υπάρχουν δεσμεύσεις και υποσχέσεις, μπορείς να το διαχειριστείς. Καταλάβατε. Ευχαριστώ. Ελάτε. Καλησπέρα, ονομάζομαι Γιαννακάκη Μαριλή. Είμαι φοιτήτρια στο τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων και κολεπτόμενη δημοσιογράφος. Δηλώσατε ότι δεν θα ξανά είστε υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει το ίδιο και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς? Ευχαριστώ. Δεν δίνω συμβουλές σε κανένα. Το κάθε κόμμα έχει τη δική του πορεία και ο κάθε πολιτικός στις δικές του επιλογές. Εάν το κάνει, πιστεύετε ότι θα το κάνει ίσως από αντιγραφή προς το πρόσωπό σας? Όχι, δεν είπα ότι θα το κάνει. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο σε αυτό. Αυτό είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μίλησα για άλλα κόμματα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Σκοτίδας Κρίσπος, φοιτής στα ΣΟΕ. Ας πιάσω λίγο το οικονομικό. Εσείς μιλήσατε για το ELA, εγώ θα μιλήσω για το PSI. Ήταν μια χρηματοδότηση 30 δισεκατομμυρίων για τα κόκκινα δάνεια. Οι τράπεζες τα πήραν αυτά τα λεφτά, όμως τα κόκκινα δάνεια τα ζητάνε ακόμα και από τους πολίτες. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί το κάνουν αυτό, ενώ έχει πληρωθεί από το εξωτερικό. Επειδή είστε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, έτσι, το οποίο έχει μια μεγάλη παράδοση, να σας εξηγήσω όσο μπορώ πιο συνοπτικά και θα τα συζητήσετε, φαντάζομαι, και σε κάποιο μάθημα που κάνετε εκεί. Τα έχουμε συζητήσει ήδη αυτό το. Το PSI. Το συνοπτικά, οποίο... γιατί είναι και προχωρημένη η ώρα. Είναι η τελευταία ερώτηση αυτή. Ακριβώς. Ναι. Δώστε μας ένα λεπτό, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί είναι ένα θέμα που πρέπει να το έχουμε καταγράψει και στη συζήτησή μας και ευτυχώς που το ρώτησε ο αγαπητός φίλος. Το PSI ήταν μια παρέμβαση στο χρέος που έχει δύο στοιχεία. Κούρεμα, έγινε κούρεμα και κούρεμα μεγάλο, γιατί κουρέψαμε σε ονομαστικούς όρους μαζί με την επαναγορά ομολόγων 120 δισεκατομμύρια σε καθαρή παρούσα αξία 180 δισεκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως πήραμε μετά πάνω στο χρέος ένα μέρος για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις τράπεζες. Θα σας πω γι' αυτό. Και δεύτερο ήταν η αναδιάρθρωση. Μεγάλη διάρκεια, μικρά επιτόκια, μεταφορά από την αγορά στα κράτη και στους θεσμούς και υπόσχεση ότι θα μας κάνουν και επόμενη βελτίωση, δηλαδή κούρεμα, τώρα, με την έξοδο από το μνημόνιο. Αυτά τα λεφτά που πήραμε για να στηρίξουμε τις τράπεζες ήταν 50 δισεκατομμύρια, όχι 30, 50. Από τα 50 χρησιμοποιήσαμε τα 39. Τα 11 τα έχουμε γυρίσει. Και τα 11 είναι το απόθεμα που έχουμε για την προληπτική πιστωτική γραμμή. Αυτά μειώνονται επίσης, διαγράφονται από το χρέος. Σύμφωνα με τη μελέτη που ακολουθούμε, τη συμφωνία, επρόκειτο να πάρουμε από τα 50 πίσω 16. Ήδη έχουμε πάρει τα 11. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο τραπεζών πολύ μεγάλο. Οι τράπεζες τώρα στην πλειοψηφία τους ανήκουν στο δημόσιο. Τώρα έχουν πέσει γιατί πέφτει το χρηματιστήριο λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας. Μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση και γίνει η συμφωνία, θα ανέβουν οι μετοχές. Όταν αρχίσει να τις πουλάει το δημόσιο, θα πάρει από τα 50 πολύ περισσότερο από τα 16. Σημειώσω ότι έχει να πάρει 5 τώρα, σύμφωνα με το σχέδιο. Θα πάρει πολύ περισσότερα από 5. Άρα θα έχουμε και από εκεί κούρεμα. Οι τράπεζες τώρα δίνουν απάντηση στο ερώτημα που μου κάνανε το 12. Τι μας νοιάζει που παρεμβαίνετε στο δημόσιο χρέος,
το ιδιωτικό χρέος, εμένα το δικό μου χρέος στην τράπεζα, το αντιμετωπίζετε, το αντιμετωπίζουμε. Το σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και όσα θα κάνουν οι τράπεζες για τα στεγαστικά, που θα τα κάνουν από μόνοι τους, γιατί τους ενδιαφέρει να το κάνουν, γιατί στα βιβλία τους πρέπει να το εμφανίζουν με όσο γίνεται καλύτερο τρόπο, θα είναι μια τεράστια ανακούφιση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και αυτό θα οφείλεται στην παρέμβαση του 12. Κύριε Πρόεδρε, άλλη μία ερώτηση παρακαλώ, για να μην μείνει παραπονεμένος ο τελευταίος φίλος. Ελάτε παρακαλώ. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ρωτοπάς Χρήσαντος και σπουδάζω διεθνή οικονομικά στην ΑΣΟΕ επίσης. Θέλω να ρωτήσω, σήμερα παρουσιάστηκε μία εικόνα για την Ελλάδα, η οποία είναι πολύ καλύτερη σχέση με την τελευταία πενταετία, σωστά? Σωστά. Αυτό... Και σε σχέση με την Πορτογαλία. Ας πούμε, μια χώρα που ήταν δεν σε με ενδιαφέρει. Αλλού θέλω να καταλήξω. Αυτό ο πολίτης, ένας φίλος μου, η κοπέλα μου, η μητέρα μου, πού μπορεί να το δει αυτό στη ζωή του? Σωστό. Ωραίο ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα που κάνει κάθε Έλληνας. Όταν βελτιώνεις τα δημοσιονομικά και μακροοικονομικά μεγέθη, διαμορφώνεις τις προϋποθέσεις να περάσει σιγά σιγά η βελτίωση σε επίπεδο οικογενειακό και ατομικό. Δηλαδή, αν δεν έχεις περιβάλλον ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και πρωτογενούς πλεονάσματος, ισχυρών τραπεζών, ρευστότητας, πώς θα γίνουν οι επενδύσεις για να γίνουν δουλειές, να χτυπήσει την ανεργία, πώς θα βρει εξαγωγικούς προορισμούς ο επιχειρηματίας? Πάρτε όμως τους κλάδους τους βασικούς. Ο τουρισμός είναι το 20% της ελληνικής οικονομίας, μαζί με τους συγγενείς κλάδους. Βλέπετε τι έγινε πέρσι και πρόπερσι στον τουρισμό. Κοσμογονία. Είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Πρωτογενής παραγωγή. Στην πρωτογενή παραγωγή και στην βιομηχανία τροφίμων έχουμε τεράστιες δυνατότητες, οι οποίες φαίνονται τώρα. Ξέρετε, ξέρανε να καλλιεργούν καπνό και βαμβάκι. Τώρα σου λένε, καλλιεργώ κρόκο, καλλιεργώ σπαράγγια, καλλιεργώ στέβια. Ανοίγουν νέες δυνατότητες. Και βέβαια, βλέπετε τα επώνυμα προϊόντα τα ελληνικά, πώς μπαίνουν σε όλες τις αγορές. Το γιαούρτι, τι σημαίνει γιαούρτι? Άρα, η πραγματική οικονομία και κυρίως το ζήτημα της ανεργίας, που είναι το μεγάλο μαράζι, αντιμετωπίζεται μόνον όταν σταθεροποιείς την κατάσταση μακροοικονομικά και χρηματοπιστωτικά. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Αλλά επιμένω ότι ο πολίτης δεν μπορεί να το δει αυτό. Να σας πω κάτι. Το βλέπει ο πολίτης στο ρυθμό ανάπτυξη. Πώς νομίζετε ότι πήγαμε σε θετικό ρυθμό ανάπτυξη? Η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν καταλαβαίνει τι εννοείται. Εντάξει. Δεν είναι εντάξει. Αυτή είναι η δυσκολία μας. Για να το δει ο πολίτης, ξέρετε πώς το βλέπει. Έχει αγωνία μην κλείσει η επιχείρηση και χάσει τη δουλειά του ο εργαζόμενος. Έχει αγωνία ο άνεργος να δημιουργηθεί μια θέση εργασίας. Αυτό γίνεται σιγά σιγά. Αλλά εσείς έχετε μία αίσθηση μακροοικονομική. Δηλαδή, ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς είναι η διαφορά επίπεδου η μακροοικονομική από την μικροοικονομική, την ατομική. Αυτό που εμείς κάνουμε ο καθένας μόνος του, χαλαρά, αγωνίζεται, αγωνιά, συντίθεται σε ένα επίπεδο μακροοικονομικό μέσα από τη λειτουργία της οικονομίας. Πολλές μικρές συμπεριφορές αλλάζουν τα δεδομένα. Μα πώς νομίζετε θα αλλάξει η κατάσταση τώρα? Τώρα τρώμε χρόνο. Τώρα κάνουμε βήματα προς τα πίσω οικονομικά. Διότι η αβεβαιότητα, η προεκλογική εκστρατεία, η επικοινωνιακή προσέγγιση της διαπραγμάτευσης εντός ή εκτός εισαγωγικών τρώει χρόνο από τη χώρα, από την πραγματική οικονομία. Βλέπετε, αρχίζουν τώρα η νέα κυβέρνηση να προσεγγίζει τους επενδυτές. Βλέπετε, ο κύριος Δραγασάκης βλέπει τους επενδυτές που ήταν στη Eurobank, βλέπει την διοίκηση της Πειραιός, βλέπει αυτούς οι οποίοι στο λιμάνι κάναν την επένδυση της Κόσκο, τους Κινέζους. Αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να βοηθήσουν την πραγματική οικονομία και όταν βοηθάς μεγάλες επενδύσεις, θα έρθουν και οι μικρές. Όταν δίνεις ένα δημόσιο έργο, όταν ανοίγει ένας οδικός άξονας για να γίνει ένα έργο οδοποιίας, ξέρετε πόσα επαγγέλματα λειτουργούν, πόσοι υπεργολάβοι, πόσα εργοτάξια, πόσες οικογένειες, πόσα εστιατόρια, πόσα ξενοδοχεία. Έτσι είναι ο κύκλος της οικονομίας. Κύριε Πρόεδρε, θερμές ευχαριστίες. Θερμές ευχαριστίες εσάς και στους κυρίους και τις κυρίες που ήρθαν εδώ από το Πανεπιστήμιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματά μας. Είδατε πόση μεγάλη σημασία έχει να μπορέσω κι εγώ να ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Και ιδίως με την επαφή με νέους ανθρώπους.
Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.